Η μία είναι η Δημοτική Ενότητα Χίου που θα έχει συντελεστεί 3,17 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο. Οι άλλες είναι περιοχές οι οποίες είναι πιο αξιόλογες και πιο εμπορικές και συγκεκριμένα είναι η Δημοτική Ενότητα Αγίου Μινά, οι Δημοτικές Κοινότητες Βοντάδου και Καταμήλων και οι Τοπικές Κοινότητες Λαγκάδας, Λιθίου, Καταράχτη, Καλαμωτής και Πληγίου. Σε αυτούς λοιπόν προτείνουμε ένα ενιαίο συντελεστή για επαγγελματικούς χώρους 2,5 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο και για όλες τις υπόλοιπες περιοχές του Δήμου Χίου προτείνουμε η επαγγελματική χρέωση να είναι η ίδια με την περίπτωση της κατοικίας. Όσον αφορά τα τέλη δημοτικού φωτισμού, ο νόμος προβλέπει ότι αυτά μπορεί να είναι από 0,06 έως 0,08 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο. Αυτά που ίσχυαν τώρα μέχρι τώρα ήταν 0,06 και μάλιστα και σε κάποιες περιοχές ήταν και 0,04. Εδώ λοιπόν προτείνουμε μια μέση τιμή 0,07 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο για ολόκληρο το Δήμο Χίου. Ταυτόχρονα προτείνουμε μια μείωση 50% των ποινών καθαριότητας και φωτισμού για τις ευπαθείς ομάδες, αμαία πολυτεκνούς και άπορους. Να πούμε εδώ πέρα κάτι το οποίο προσθέσαμε στη συνέχεια, μάλλον να ξεκινήσω μια κατηγορία όσον αφορά τους άπορους. Οι άποροι θα πιστοποιούνται από τη Διεύθυνση Πρόνοιας. Υπάρχει ένα πιστοποιητικό της Διεύθυνσης Πρόνοιας του Δήμου που θα μας λέει ποιοι είναι οι άποροι. Όσον αφορά τους πολυτεκνούς, η πιστοποίησή τους θα γίνεται από την Παραλήνια Ομοσπονδία Πολυτέκνων. Και όσον αφορά τα αμαία, θα γίνεται από την Επιτροπή, νομίζω και πάνω, αν καλά το όνομά της, η οποία θα πιστοποιεί ποσοστό αναπηρίας πάνω από 67%. Αλλά ταυτόχρονα για τα αμαία προτείνουμε και την λήψη ενός ισοδηματικού, που λαμβάνεται υπόψη ένα ισοδηματικό κριτήριο, το οποίο να είναι το διπλάσιο από ό,τι είναι στην απορία. Δηλαδή, για ένα άτομο που είναι μόνος του, το κριτήριο αυτό, αν θυμάμαι καλά, είναι 10.000, δηλαδή 5.000 γίνεται 10.000 ευρώ. Για ένα άτομο, για ένα ζευγάρι, από τα οποία κάποιος θα πάει συν 3.000 και για κάθε επιπλέον μέρος της οικογένειας θα πηγαίνει συν 3.000 ευρώ. Τώρα, αυτή είναι η εισήγηση. Υπάρχουν κάποια δικαιολογητικά, αν θέλετε, μπορώ να τα αναφέρω. Κάποια δικαιολογητικά που μας προτείνει η οικονομική υπηρεσία, θεωρούμε ότι είναι πολλά. Μπορούμε κάποια από αυτά να τα βάλουμε και στην απόφαση. Όσον αφορά λοιπόν τους πολυτεκνούς, πέρα της αίτησης, θα πρέπει να προσκομίζει κάποιο πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας, πρόσφατη απόδειξη της ΔΕΗ, ε9 ή τίτλο ιδιοκτησίας ή συμβόλαιο μίσθωσης στην περίπτωση που είναι μισθωμένο το ακίνητο, βεβαίωση κατοικίας μόνιμη ή μη κατοικίας, μπορεί να είναι και απλής κατοικίας, και στην περίπτωση που έχουμε διαζευμένους γονείς, θα πρέπει να φέρει και μια δικαστική απόφαση που να δίνει σε ποιους από τους δύο γονείς έχει αναδειχθεί η επιμέλεια των τέκνων. Όσον αφορά τους άπορους, τα δικαιολογητικά είναι ένα πιστοποιητικό της οικονομικής αδυναμίας από τη Διεύθυνση Πρόνοιας του Δήμου Χίου. Πάλι μιλάμε για συμβόλαιο ιδιοκτησίας ε9 ή μισθωτήριο συμβόλαιο ανήλου μισθωμένου του σπίτι, πρόσφατη απόδειξη της ΔΕΗ και βεβαίωση μόνιμης ή μη κατοικίας. Και όσον αφορά τα αμαία, τα δικαιολογητικά τα οποία θα χρειαστούν είναι καθαριστικό σημείωμα, είναι γνωμάτευση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής που να αποδεικνύει το ποσοστό 67% αναπηρίας και άνω, είναι πρόσφατη απόδειξη της ΔΕΗ για την κατοικία που μένουν, είναι πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Αν το αμαία είναι τέκνο, το άτομο με ειδικές ανάγκες είναι τέκνο, θα χρειαστεί πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή και δικαστική απόφαση στην περίπτωση που οι γονείς είναι διαζευμένοι. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή ε9 ή συμβόλαιο μίσθωσης και βεβαίως πάλι μόνιμη ή μη κατοικίας. Αυτή είναι η εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής για τον καθορισμό των ανταποδοτικών τελών για το έτος 2015. Να κάνω μια ερώτηση, πρέπει να είμαστε πρώτοι. Ναι, φυσικά. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε, ποια είναι η δική σας εισήγηση ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής. Διότι σας άκουσα με πολύ προσοχή
να αναφέρεστε στην εισήγηση που κάνει η Εκτελεστική Επιτροπή. Σε ποιο κομμάτι της αυτοδιοικητικής νομοθεσίας και της ιδρυτικής πράξης του Καλλικράτη αλλά και του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα έχετε δει εσείς να φέρνει θέμα στην Οικονομική Επιτροπή η Εκτελεστική Επιτροπή. Προφανώς ή ο Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής και Δήμαρχος δεν ξέρει ποιες είναι οι αρμοδιότητες της συγκεκριμένης Επιτροπής ή εσείς προφανώς δεν γνωρίσατε ποιος θα φέρει εισήγηση στην Οικονομική Επιτροπή. Η πρώτη ερώτηση μου είναι αυτή. Με απαντήσω αυτή. Και πάω στη δεύτερη ερώτηση να τα πείτε και τα δύο μαζί. Άκουσα επίσης με πολύ ενδιαφέρον να αναπαράγεται δια στόματός σας μια τεράστια γραφειοκρατική μηχανή για το πώς θα τεκμηριώσει κάποιος ότι δεν είναι ελέφαντας εντός εισαγωγικών. Τι ε9, τι απόσπασμα φορολογικής δήλωσης, τι το ένα ζητάμε, τι το άλλο, τι το παράλλο. Δεν θα μπορούσαν αυτά, κύριε Γδύση, για τα άτομα τα οποία είναι δικαιούχοι των προνομίων του 50% και καλώς το εισηγήσετε αυτό, να πιστοποιείτε με μια υπεύθυνη δήλωση και να γίνουν δειγματοληπτικοί έλεγχοι παρά να υποβάλλουμε σε τόσο μεγάλη ταλαιπωρία τους δημότες οι οποίοι είναι δικαιούχοι του συγκεκριμένου προνομίου. Ευχαριστώ. Όσον αφορά την πρώτη ερώτηση, πάλι κολλάμε σε ένα τυπικό θέμα. Εμείς λοιπόν, κύριε Καμπούλη, αποφασίζουμε συλλογικά. Ο λόγος λοιπόν που τονίστηκε ότι αυτό είναι απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, τονίστηκε απλά και μόνο για να πούμε ότι είναι μια συλλογική απόφαση, δεν είναι ούτε του Δημάρχου, ούτε δική μου, ούτε κάποιο συγκεκριμένα. Είναι μια συζήτηση που μας πήρε αρκετό χρόνο για να φτάσουμε να την εισηγηθούμε στην Οικονομική Επιτροπή. Και τέλος πάντων υπάρχουν και συλλογικές αποφάσεις. Για το τυπικό της υπόθεσης, την εισήγηση αυτή την εισηγούμε εγώ σαν πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής στην Οικονομική Επιτροπή, αλλά μιλάμε πάντα για απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του συλλογικού οργάνου, το οποίο για πρώτη φορά λειτουργεί. Για τη δεύτερη ερώτηση, αυτό που έχω εδώ μπροστά μου είναι μια εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία έχει μαζέψει στοιχεία από άλλους Δήμους, τι ακριβώς ζητάνε. Και μάλιστα πάνω κάτω αυτά τα στοιχεία τα οποία ζητάνε οι άλλοι Δήμοι, θα ζητούσατε και εσείς, γιατί είχατε και εσείς μια έκπτωση 25%. Περίπου λοιπόν, εμείς έχουμε σημειώσει, κάνοντας μια πιο δεύτερη ματιά, περίπου τα μισά από αυτά που πρέπει να φέρει κάποιος. Δηλαδή, δεν ζητάμε πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης στην περίπτωση των Πολύτεκνων, εφόσον έχουμε τη βεβαίωση της Ομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας, γιατί προφανώς η Ομοσπονδία αυτή έχει ελέγξει την οικογενειακή κατάσταση του ατόμου. Ούτε ζητάμε αστυνομική ταυτότητα του ενδιαφερόμενου, ούτε πολλά άλλα δικαιολογητικά τα οποία ζητάνε οι άλλοι Δήμοι. Ζητάμε αυτά που είναι εντελώς απαραίτητα, προκειμένου να αποδειχθεί η ιδιότητα του κάθε ενός και να μπορεί να γίνει η μείωση που ζητάει. Ναι, κύριε Λεπνού. Καταρχάς, ο Δήμος πριν από λίγο καιρό, το Δημοτικό Συμβούλιο και η Οικονομική Επιτροπή εισηγήθηκε τον προϋπολογισμό και ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ήθιστε, όταν αλλάζει η τιμολογιακή πολιτική του Δήμου και υπάρχουν κάποιες αυξήσεις στα ανταποδοτικά, να προηγούνται του Δημοτικού Συμβουλίου. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε ένα προϋπολογισμό ψηφισμένο και μετά, ένα μήνα μετά, αρχόμαστε εδώ να πούμε ότι αλλάζουμε την τιμολογιακή πολιτική και ψηφίζουμε πιστώσεις καινούργιες. Αυτό το πράγμα πρώτη φορά εγώ το αντιμετωπίζω. Πρώτα εγκρίνεται η τιμολογιακή πολιτική και μετά ψηφίζει το προϋπολογισμό. Αυτό είναι το ένα ερώτημα που έχω, κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει πιστεύω. Και το δεύτερο, μπορεί να μου πείτε με την αλλαγή αυτή της τιμολογιακής πολιτικής που προτείνεται, τι έξτρα χρήματα θα πληρώσει ο κόσμος. Δηλαδή, πληρώνανε τόσα εκατομμύρια βάσει της τιμολογιακής πολιτικής που ίσχυε τα τελευταία 5 χρόνια, γιατί εμείς ως Δημοτική Αρχή δεν είχαμε αυξήσει ποτέ τα ανταποδοτικά εν μέσω της χειρότερης οικονομικής κρίσης και τώρα κάνετε μια καινούργια πρόταση οικονομικής αυξήσης των τετραγωνικών και των συντελεστών. Τι θα προκύψει από αυτή την αύξηση, πόσα εκατομμύρια έξτρα 1.136.000 θα φορολογήσουμε τον κόσμο, αυτές οι δύο ερωτήσεις.
Λοιπόν, να απαντήσω και στα δύο ταυτόχρονα, γιατί έχουν σχέση μεταξύ τους. Πρώτα, όσον αφορά τον προϋπολογισμό, το είπαμε και τότε, όταν ψηφίζαμε τον προϋπολογισμό. Ο προϋπολογισμός, όσον αφορά τα έσοδα, και τα έσοδα βέβαια, κυρίως τα έσοδα, συντάχθηκε με βάση μια εγκύκλιο του Υπουργείου, την οποία έπρεπε να ακολουθήσουμε προκειμένου να εγκριθεί και να περάσει από το παρατηρητήριο. Το οποίο άλλωστε το παρατηρητήριο ούτως ή άλλως μας έστειλε και τις τιμές τις οποίες πρέπει να υπολογίσουμε εμείς τα έσοδα. Δηλαδή, υπήρχε ένας κανόνας ότι δεν μπορείς να προβλέψεις νέα έσοδα, πρέπει να βαστείς στα έσοδα των προηγούμενων ετών. Ακόμα δηλαδή, ας πούμε, και αν εμείς νοικιάζαμε άλλα τόσα ακίνητα, παράδειγμα λέω τώρα σε άλλο τομέα, δηλαδή είχαμε νοικιασμένα, ας πούμε, 150 ακίνητα και προλαβαίναμε και νοικιάζαμε στο 14 άλλα 150 ακίνητα, δεν είχαμε το δικαίωμα να πούμε ότι τα ενίκια που εισπράττουμε διπλασιάστηκαν, έπρεπε να πατήσουμε πάνω στο τι εισπράταμε τα προηγούμενα χρόνια. Το ίδιο ισχύει και στα ανταποδοτικά. Ανεξάρτητα από το αν θα κάνεις αλλαγή ή όχι στο καθορισμό των ανταποδοτικών τελών, η πραγματικότητα είναι ότι πρέπει να πατήσεις, δηλαδή πρέπει να βαστείς πάνω στα έσοδα των προηγούμενων ετών για τον προϋπολογισμό. Και αυτό ακριβώς κάναμε. Ο προϋπολογισμός λοιπόν που έχουμε φτιάξει είναι πράγματι βασισμένος πάνω στα έσοδα των προηγούμενων ετών και μάλιστα επειδή ήρθε και διάμεσα η εισήγηση του παρατηρητηρίου όσον αφορά τουλάχιστον τα έσοδα και τα έξοδα ταυτιζόταν εντελώς οι παρατηρήσεις του παρατηρητηρίου με τα ποσά τα οποία είχαμε βάλει εμείς στο προϋπολογισμό. Το θέμα λοιπόν του καθορισμού των ανταποδοτικών τελών δεν εμπλέκεται με αυτό και μάλιστα δεν εμπλέκεται και επί της ουσίας. Γιατί αυτή τη στιγμή η δεύτερη ερώτηση που κάνατε είναι μια ερώτηση που δεν θα μπορούσαμε να απαντήσουμε με απόλυτη σαφήνεια. Αυτό λοιπόν που κάνουμε εμείς αυτή τη στιγμή είναι μια αναδιάρθρωση των τελών με βάση δύο κριτήρια. Το ένα κριτήριο είναι το κριτήριο της δικαιοσύνης και το δεύτερο κριτήριο είναι το κριτήριο της κοινωνικής ευαισθησίας. Τι σημαίνει αυτό? Δεν μπορεί, εφόσον παρέχονται ίδιες υπηρεσίες σε όλους τους δημότες και μάλιστα αν δεν παρέχονται, αν δεν υπάρχουν περιπτώσεις που δεν παρέχονται, στόχος είναι να παρέχονται ίδιες υπηρεσίες σε όλους τους δημότες, δεν μπορεί λοιπόν να πληρώνει ο ένας άλλη τιμή από ό,τι πληρώνει ο άλλος και μάλιστα να έχουν τόσο μεγάλες διαφορές. Δηλαδή, δεν μπορούσε οι κάτοικοι μιας περιοχής να πληρώνουν τριπλάσια από τους κατοίκους μιας άλλης περιοχής που δέχονται τις ίδιες υπηρεσίες από την υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.